Μέσα στο χειμώνα βλέπουμε ότι πώς για ένα διήμερο τουλάχιστον ο κ. Χατζηπέτρο πήρε ζωή. Για πείτε μας, εσείς τι γνωρίζετε γι' αυτό. Γιάννη, κατά λάθος με πέτυχε σήμερα εδώ. Ναι. Απλώς σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία. Ναι. Για να την έχω στα. Ναι, και εμάς μας έκανε εντύπωση και η ουρά και ότι υπάρχει κόσμο στα εστιατόρια. Για να δείξω στο κάποια στιγμή στον Κουαγκό λαό πόσο ο κόσμο έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο στην ΚΟ και δεν έχει που να πάει, ειδικά στο λιμάνι. Εγώ νομίζω ότι ήρθαν για το παζάρι αυτό το διήμερο. Παιδιά, αυτό είναι πολύ συχνό. Εσύ το βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι πιο λίγο. Ναι. Αλλά το Χριστούγεννα ίσως είναι περισσότερο. Ναι. Εντάξει. Είναι δηλαδή κάτι σύνηθες για το χειμώνα. Ναι, είναι κάτι σύνηθες. Και το πιο συνήθες είναι ότι κάθε χειμώνα δεν μένει κανένα μαγαζί ανοιχτό. Τώρα φέτος έχουμε την τύχη να μείνουν δύο επιχειρηματίες. Ναι. Ευελπιστώ ο Δήμος. Ο ΣΕΠΕ έβγαλε μια λίστα. Τώρα βέβαια ναι, δεν. Εντάξει, λίστα. Μιλάμε τώρα για τα παραθάλαμα. Εδώ τα κεντρικά κοντά στο λιμάνι. Εγώ μιλώ περισσότερο και για το λιμάνι. Ναι. Για το λιμάνι είναι. Εκεί περνάμε όλοι. Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Είναι η βιτρίνα, είναι το κέντρο. Τουλάχιστον ψυχολογικά όλοι πέφτουμε. Mm. Εντάξει, όλοι πέφτουν. Ο σκοπός που βάλατε το δέντρο ήταν αυτός, να πάρει ζωή ξανά το. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Πιστεύω ότι ήταν περισσότερο. Επειδή πάνω στην πλατεία, από ό,τι βλέπετε, υπάρχουν λαμαρίνες και γύρω. Ξέρω σε κανένα από εμάς δεν θα άρεσε να μπει το δέντρο. Επειδή η πλατεία δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Έχω πιάσει. Ναι. Από τη μέρα που εκλέχθηκε μετά, έχω μιλήσει με όλους τους επιχειρηματίες. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το χειμώνα. Ναι. Για το χειμώνα και τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Σχεδόν 9, οι περισσότεροι, το 99% μου είπαν εμείς θέλουμε να μείνουμε ανοιχτοί. Ωραία. Αλλά έχουμε πρόβλημα με το προσωπικό, γιατί το προσωπικό βγαίνει σε ανεργία και μετά για μας είναι δύσκολο να ασφαλίσουμε. Ας ελπίσουμε, επειδή ελπίζω τώρα για την νομοθεσία, από ό,τι ακούσαμε τελευταία έχει αλλάξει, θα μπορούν να εργάζονται 3 μέρες την εβδομάδα και ασφαλισμένοι που έχουν ανεργία χωρίς να έχουν στην ανεργία τους και αυτά. Να δούμε κάτι καλύτερο το 24. Να δοθεί ένα κίνητρο για να ανοίξουν τα καταστήματα. Να τουλάχιστον Σαββατοκύριακο, να δούμε. Ναι. Να δούμε. Τώρα, όπως το είπατε και εσείς, έτσι ως. Ναι, να δούμε που δεν θα υπάρχει, θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Αν συνεχίσουν να θέλουν. Επειδή είσαι εκεί του χώρου, θα έπρεπε να γίνει μια συνεννόηση. Να παίρνουμε το καλοκαίρι και το χειμώνα να κλείνουμε. Και να μένει κόσμο έτσι όπως είναι. Μα γιατί δεν θέλει κάποιος να δουλέψει τώρα, εκτός αν έχει φύγει, αν λείπει δηλαδή και δεν μένει κόσμο. Εντάξει, μόνο αυτό. Λέει, παιδιά, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε. Φέτος μείνουν δύο επιχειρηματίες και εγώ, να ξέρετε, θα συγχυθώ για αυτούς τους δύο, αν μπορούμε να δώσει κάτι τέτοιο. Ένα κίνητρο παραπάνω. Να δώσει ένα κίνητρο. Και για την επόμενη χρονιά, το 24, να το δώσουμε το κίνητρο από την αρχή. Αυτοί οι άνθρωποι έμειναν, νομίζω, και σε ξενοδοχεία. Είδα το ξενοδοχείο εδώ, το Κώστα Παλάς, ανοιχτό, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μείνανε και δύο. Μάλιστα. Και τρία ίσως. Οι τουρίστες είναι αρκετοί, τους βλέπετε. Ναι. Αν κοιτάξετε τη λέξη από το κίνητρο, μόνο. Ναι, είδα χθες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που δουλέψανε. Όλα δουλέψαν. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι το 24 θα δούμε περισσότερα μαγαζιά. Ανοιχτά στο λιμάνι. Να δούμε ένα λιμάνι. Ό,τι παίρνει ζωή και το χειμώνα, ρε παιδί μου, δεν είναι νεκρό. Να ένα λιμάνι πιο ζωντανό, όπως ανέφερα και στην κάρτα μου. Θα παλέψω για ένα λιμάνι πιο ζωντανό. Θα το παλέψω. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, αλλά ποτίστε κι εσείς. Όλοι.